Αυτό, να μιλήσουμε λίγο, παιδιά, για το χθεσινοβραδινό επεισόδιο του MasterChef Junior που φτάνει και στο τέλος του. Έχουν τελειώσει τα γυρίσματα. Ορίστε. Εγώ το είδα χθες. Το είδες. Να δούμε λίγο τα πλάνα. Εδώ την Μαρία Μπεκατόρου με μία από, από τα κοριτσάκια που είναι υποψήφια στο παιχνίδι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για ακόμα μία φορά φυσικά την παράσταση την κλέψανε τα παιδιά. Και τον μπούστο της Μαρίας. Τι εννοείς εσύ? Κάτι σχολιάζει ο Γιώργος στη σύσκεψη πριν. Εγώ ήθελα, επειδή δεν το είχα ξαναδεί, πρώτα απ' όλα επειδή παίρνω φίλους μου που ξέρω ότι δεν μαγειρεύουν και τους λέω: είδες τα παιδάκια, είδες τα παιδάκια. Και έτσι το παίρνω και πατριωτικά. Αλλά όταν οι γυναίκες, αυτό που γελάω πάρα πολύ, όταν αγοράζετε ένα φόρεμα το οποίο είναι κοντό και από εδώ και από εκεί, κάνετε αυτό το πράγμα. Το τραβάτε προς τα πάνω. Στράπλε, ναι. Δεν το τραβάτε προς τα κάτω. Την είδες να το τραβάει. Όχι, αλλά εκτός αν πήρε το στυλίστα της από το άλλο το κανάλι και είναι τρία νούμερα μικρότερο το. Τι εννοεί, παιδί μου. Δεν βλέπει ότι κάτι περισσεύει. Όχι, περίμενε. Βλέπω κάτι άλλο. Έχει δίκιο. Τι? Ναι. Το βλέπω μία που είχε φρεσκοτραβηγμένο. Ναι. Φρεσκο. Τι είναι αυτό τώρα. Και το βλέπω κι άλλη μία φρεσκοτραβηγμένο. Είναι φαινόμενο στη φυσική. Για πες πώς. Παιδί μου, ότι το στράπλο στο φόρεμα έχει την τάση και ειδικά όταν η κυρία έχει φυσικό στήθος όπως είναι η Μαρία Μπεκατόρου. Γιατί στο. Ψεύτικο μπορεί να είναι εκεί και να μην πηγαίνει πουθενά. Το βάζεις, ας πούμε, ανάλογα. Έτσι. Το καρφώνεις κιόλας. Α, συγγνώμη λίγο, μια παρένθεση. Θεέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κοπλιμέντο σου το πρωί στο πρωινό του Μέγκα. Να είσαι καλά. Τι είπανε. Και ναι, είναι δικό μου. Τι είπανε. Τίποτα. Κάτσε, παιδί, δεν πάει να περάσει μια κουβέντα. Καλά σου λέει. Είναι ένα απίστευτο κοπλιμάν. Να το πούμε στον κόσμο, παιδιά. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα απίστευτο κοπλιμάν, η Θεέ Σκορδά. Ευχαριστώ. Και σου είπε ότι έχεις ένα από τα ωραιότερα στήθη της ελληνικής τηλεόρασης. Παίξτε τώρα αυτό. Με διαφορά στήθους φεύγεις. Το θέμα είναι βέβαια να μην μένουμε σε αυτά. Έτσι, παιδιά. Ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε μετά αν είναι αληθινό. Το ένα. Η Σάσα Σταμάτη είπε ότι θα κάνω ρεπορτάζ, λέει, για να σας απαντήσω. Ναι. Αλλά η Θεέ είπε ότι δίνω συγχαρητήρια γιατί λέει. Λοιπόν, να κοιτάξω στην ένα. Εγώ θα έλεγα να το δείξεις ολόκληρο και να δείξεις ότι δεν είναι ψεύτικο. Έτσι, για να μην έχουμε αναμφιβολίες και σας σταμάτη μην ασχολείται τσάμου. Τρελέ. Θεέ μου, σας ευχαριστούμε. Και οι τρεις. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Απάντηση δεν έδωσες όμως. Τι είπα, παιδιά, ναι, δικό μου είναι. Μα τι, θα καθόμαστε να μιλάμε γι' αυτό. Κάτσε, εσύ λες, είναι δικό μου. Εντάξει, το είπες. Εγώ το ξέρω, το κατάλαβα. Πώς θα το δεχτούμε εμείς, έτσι, εμείς καταλαβαινόμαστε γιατί βλεπόμαστε. Να σου πω, μα και οι άλλες ακόμα και με τον Χριστό πήγαν και ακουμπήσαν τις πληγές. Να τσεκάρω. Να σου πω, σε πάει στην αυθουψία ο Στάθης. Παιδιά, συγγνώμη. Ο κύριος Χατζηπάβλου, αν θέλει, γιατί εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Τι λες, παιδί. Όχι, εγώ μπορώ να πω ότι και οι άλλες έτσι λένε, δικό μου είναι, το πλήρωσα. Το αγόρασα. Και άμα το πληρώσαν, είναι δικό του. Παιδιά, μισό λεπτάκι. Όλα τα κορίτσια έχει δει μία την άλλη. Τι, δεν κατάλαβα. Γυμνή στο styling. Τι έχουμε δει λοιπόν την Νικολέτα. Είναι δικό τη στάδιο. Παιδιά, συγγνώμη. Στο επιβεβαιώνω. Εσύ δεν σε πιστεύω. Έλα, στο επιβεβαιώνω εγώ. Εγώ του ιατρικού. Καλά, είστε τρελή. Καλά τώρα, εντάξει. Είμαι τρελή. Θέλω και εδώ να πω κάτι, αλλά δεν θα το πω. Έλα, πες. Όχι, θα το πω. Θέλω να πω κάτι άλλο. Είχαμε μια συζήτηση. Λοιπόν, ναι. Να σου εξηγήσω στον Γιώργο αυτό που λέγαμε το φόρεμα της Μαρίας Μπεκατόρου. Λοιπόν, τι γίνεται, το στράπλιστο σου το φόρεμα δεν έχει τη ράντα, αγάπη μου, για να κρατιέται. Δεν βλέπει, εμένα. Άρα τι κάνει, κάνει την κίνηση. Έτσι. Αυτό κάνει συνέχεια. Εντάξει. Μετά από λίγη ώρα, δουλειά, υδρότα στα παιδιά γύρω-γύρω να τα κυνηγάει, να υπάρχει και η ροή του παιχνιδιού. Ξαναπέφτει. Γι' αυτό τη βλέπει τη μία και την άλλη. Να, εδώ είναι, έχει πέσει. Εδώ έχει σηκωθεί. Καλά να πω. Εδώ τώρα, έτσι, συγγνώμη, με όλο το φάρο. Παρακαλώ. Δεν βλέπει κάποιο από τι κάμερε ότι κοντεύει να βγει και το υπόλοιπο μέρο που δεν επιτρέπεται κιόλα. Ποιο είναι το υπόλοιπο μέρο? Δεν βλέπει το άσπρο με τον καφέ που ξεχωρίζει. Έλα μου. Είναι από τον πίεση του αίματο αυτό. Δεν ξεχωρίζει, μωρέτα. Ναι, είναι ευπρεπέ αυτό τώρα. Εγώ είμαι άνθρωπο τη Εκκλησία και τα λοιπά. Πιστεύω ότι δεν κολλάει καθόλου με τα παιδάκια. Πώ δεν κολλάει, καλά. Το παιδάκι θέλει να πιει ένα γάλα, κάτι δεν του έρθει μια αυτή. Θα πάω στο φαγητό τώρα και θα πάμε στη σπανομπριζόλα. Θα πάμε στη σπανομπριζόλα με το κρέας. Έλα τώρα. Φαγητό δεν είπατε. Στάδι, τι είπες. Ντροπή. Το φαγητό λέμε, Στάδι. Δεν είναι καλυστία. Είναι εκπομπή με παιδάκια. Δεν κατάλαβα. Δεν σε πείτε για τα καλυστία. Λέω για παρουσιάστρες των καλυστίων που πρέπει να είσαι πάρα πολύ σεξι και να βάλεις και τις τράπεζες του αλέτα. Έτσι, και τους βλέπουμε όλοι. Και να ξεχυλίζουν παιδιά. Συγγνώμη, να ξεχυλίζουν τα κάλλη, παιδιά. Εδώ είναι εκπομπή με παιδάκια. Ποιανό, παιδί μου. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ιωάννα, έχεις καταλάβει τι λένε? Το έχω χάσει. Θα σε βοηθήσουμε και εσένα και ίσως τις τηλεθεάτριες.
πιανής δεν είναι και δικό του. Με παρουσιάστηκε στα Καλλιστεία, σε απονομές βραβείων. Ναι, εσύ γιατί λες για τα Καλλιστεία συγκεκριμένα όμως, εγώ δεν καταλαβαίνω. Έχω κάποιο όνομα στο μυαλό μου συγκεκριμένο. Που τι, μην μου πει το όνομα, αν ντρέπεσαι. Όχι, όχι, όχι. Και φοράει φόρεμα το οποίο το κάνει έτσι στο στήθος, σαν τη Μαρία Μπεκατόρου. Πώς σου ήρθε όμως, πραγματικά θέλω να μου πει τα Καλλιστεία. Το είδα, είναι όλο ίδιο, έτσι θα το κάνουν τον μπούστο. Και εσύ τα ξέρει αυτά. Υποψήφιες είναι στον Καλλιστείον. Όχι, παρουσιάστριες. Των Καλλιστείον. Ναι. Του Αντένα ή τον Playmate. Του Αντένα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Μπερδεύτηκα λίγο, αλλά κατάλαβα νομίζω. Το κατάλαβα. Θα με βοηθήσει το διάλειμμα ναι. περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μυρίζει καμένο, μυρίζει. Κάψαμε. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Μάλιστα. Ιωάννα Ντάντιο, έχεις να πεις κάτι για το θέμα. Ναι, έχω να πω σε βλέπω, αγάπη μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει. Και χθες που έβλεπα και την εκπομπή, αυτό είπα, ότι μου αρέσει το φόρεμά του. Γενικότερα έχουμε πει. Το ροζουλί, αυτό το ωραίο χρωματάκι. Μια χαρά είναι παιδί. Το ροζ είναι ωραίο. Και είναι μέσα στο κλίμα των παιδιών. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτή την εκπομπή που λέγαμε τόση ώρα. Ναι. Τι εννοείς εσύ, Φραντζέσκα, επειδή είναι παιδιά. Παιδιά, τι λέτε τώρα. Baby pig πρώτα απ' όλα. Μανούλα, λέει το παιδάκι. Όταν βλέπει, μανούλα. Να σου πω κάτι, να έχεις το παραμυθένιο και το νεράιδα, μ' αρέσει πολύ. Το να είσαι, να ξεχυλίζουν όλα και να βγαίνουν έξω τα κρέατα, δεν μου αρέσει καθόλου. Συγγνώμη, αλλά το στήθος της γυναίκας είναι πάρα πολύ καλό. Φραντζέσκα μου. Δεν είπα ότι δεν έχει πάρα πολύ ωραίο κρέατα. Είναι αδυνατούλα η Μαρία Μπακατόρου. Δεν είναι κακό να λέω παιδιά τη λέξη κρέας. Για το στήθος μας λένε. Δεν είναι κανένα. Ακόμα και εγώ που είμαι ξεδιάτροπος δεν το επιτρέπω. Παιδιά, να σας πω κάτι. Καταρχάς η Μαρία Μπακατόρου που παρακολουθεί την εκπομπή μας από τώρα. Α, τέλεια, Μαρία. Σα αγαπάμε. Στεναχωριέται πάρα πολύ όταν ακούει παιδιά. Όχι, γιατί είμαστε φίλοι με τη Μαρία. Γνωριζόμαστε, η Μαρία δεν φταίει καθόλου. Έπρεπε, όπως είπε ο Στάθης, επειδή είναι μαγνητοσκοπημένη η εκπομπή, να της πει κάποιος ότι έχει βγει λίγο παραπάνω το στήθος, θα σήκωνε η Μαρία το φόρεμα και ενδεχομένως ίσως να μην έβαζε και αυτό το φόρεμα. Ναι. Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα. Ναι. Πρώτα απ' όλα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεύτερον, είναι και ο λόγος άλλωστε που έχουμε απευθυνθεί πολλές φορές για το τι ωραία αντισύματα και φανείς κάνει η Μαρία Μπεκατόρου σχετικά με την πρωινή της εκπομπής στο τηλεάστη. Από εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο φόρεμα που είναι και το χρώμα του ροζ. Που είναι το baby pink το λεγόμενο που λέμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ γλυκό, πολύ τρυφερό. Το βρίσκω ιδανικό για αυτή την εκπομπή. Πριγκυπικό. Που είναι με τα παιδάκια. Ωραία. Τώρα το στήθος, σιγά. Εντάξει, έτυχε τώρα να συμβά σιγά και λίγο αυτό. Γιώργο μου, καλά δεν τα λέω. Άψογα, άριστα. Τέλεια. Ευχαριστώ. Τι. Τίποτα. Δεν έχω να πέσω όλα. Ναι, καλύψατε, παιδιά. Αν προσπαθήσει κάποιο να κάνει απομαγνητοφώνηση την κουβέντα που κάναμε τα τελευταία τρία λεπτά, θα αρχίσει τα ηρεμιστικά. Δηλαδή, είπαμε τα πάντα. Με την Γιάννη. Και τι τίτλο θα δίνει σε αυτή τη συζήτηση. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, να πούμε όμως, επειδή περνάει η ώρα τώρα, να πω άλλη μια φορά παρακαλώ πολύ για τον διαγωνισμό. Εγώ το βάζω μέσα το τσαντάκι. Κανείς ακούω. Μέσα σημεία. Αυτή είναι η